Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι playoff για το Final Four. Match do or die σήμερα. Ένας από τους δύο παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Zagers εναντίον Mambas. Mambas έχουν την πρώτη αυτή θέση. Μποχνούς για αυτούς είναι άστοχος. Zagers με τα μαύρα. Καλό, σκορ, καλό παιχνίδι να έχουμε με σκορ και θέαμα. Χωρίς τραυματισμούς. Σε επίθεση οι Ζάγκερς. Ζαφυρόπουλος. Αλλά οι Ζάγκερς Ζαφυρόπουλος θα πάρει το σούτ. Θα μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ο Σιμούλης θα βγάλει την μπάλα προς τα έξω. Δεν είναι βήματα. Λάχας ο Θεόδωρος στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Ιωάννου, πασάρε την μπάλα μέσα στον Ψαφτά, θα γυρίσει, θα εκτοχίσει από μέσα απόσταση. Καλό. Καλή προφοδότηση μέσα στο ζωγραφιστό. Την μπάλα η Ζάγκερς, δυνατή η πάσα, η φλάκα για τον Οψιμόλη, δεν μπορεί να το διατηρήσει στην κατοχή του. Βέλγας, κατεβάσει την μπάλα κάτω στα συγκρίμη. Χατζή Ιωάννου στο Ψαφά. Θα γυρίσει μέσα και αυτό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά της ρακέτας. Για τρεις είναι άστοχος ο Αναστασόπουλος. Αμυντικό rebound. Και ο Βέλγας με την μπάλα στα χέρια μεταφέρει μπροστά. Συγγνώμη. Ψαφά στο κόψιμο του Χατζή Ιωάννου, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, θα παίξει και στη δύναμη, θα πάρει το φάουλ από τον Ζαφυρόπουλο. Με μυαλό μέχρι στιγμή η Μάμπα στο παιχνίδι τους. Μέσα από την βολή από τον Κάρτον Μάμπας. Αφιλόπουλος στο κατέβασμα στην επίθεση για τους Ζάγκερς. Αφιλόπουλος μεταφέρει παιχνίδι για τον Αναστασόπουλο. Θα πάρει το σκιάχτρι. Συμπαραδράκο θα μεταφέρει σε γερμίση το ψηλά. Κατεβάζει το ριμπάν. Αφήνει για τον Βέλγα. Ακριμή παλιά Αλφάβη για τον Μπουχλίδη. Θα πετύχει ίσως το highlight του αγώνα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δύσκολη, θα κάνουν το 0-8 η Μάμπας, ιδανικό ξεκίνημα. Αναστασόπουλος θα επιστρέψει την μπάλα ψηλά. Σοφιανόπουλος για τρεις αστοχής, εγκρεμίσει άλλο ένα rebound. Μαζί με τον Ψαφά το αφήνει και την μπάλα. Είναι για τον Ψαφά. Βέλγας μεταφέρει για τον Χατζή Ιωάννου. Σε ένα δεύτερο πικ. Χατζή Ιωάννου θα πάρει στα 3 δευτερόλεπτα το σουτιά. Τρεις αστοχή. Σιμούλης κατεβάζει. Σοφιανόπουλος βλέπει χώρο. Τρέχει την ομάδα του μπροστά. Αναστασόπουλος πάρα πολύ ωραία για το κόψιμο του Σιμούλη. Βγαίνει η άμυνα για τους Μάμπας. Πρέπει να έχει φάει και μια σωστό μάχη εκεί στην επαφή με τον ψηλό των Ζάγκερς. Να την επίθεση. Πολύ καλή άμυνα. Σε πρώτη φάση του φλάκα πάνω στο post-up. Θα βρούμε τον δρόμο προς το καλάθι. Η Μάμπας με το συγκρινή να ανεβαίνει μέχρι το lay-up. Ζητάει και αλλαγή. Τώρα πρέπει να έχει χτυπήσει λίγο πιο κάτω από το στομάχι. Αν βλέπω καλά εκεί που πιάνει. Έχει χτυπήσει ώρα, δεν έχει αφήσει κάτι όρθιο. Επιστρέψαμε από το timeout. Ζαφυρόπουλος μεταφέρει για τον Σοφιανόπουλο που παίρνει την baseline. Βάλα έξω. Ζαφυρόπουλος ψημούλης από το σκεφτή. Ζαφυρόπουλος καταλήγει στο σουτιάτρις. Είναι έστωχος από 45. Καλό το γύρισμα των Ζάγκερς που έκανε το ξεμαρκάρι στο σουτ. Θα ανοίξουν λογαριασμό. Άργησαν να βρουν στόχο σε αυτό το πρώτο μεγάλεπτο. Μπουχλής
Ιωάννου, δεν θα σα κοπεί από τον Βλάχο που σου έρχεται και μπροστά. Τσιμούλη δεν τον έχει δει καταχρεωθεί. Κύματα. Είμαι να δω έχει εξελίξει κάτι άλλο. Ο διαιτητής άμεση επαναφορά που κλεισφρενάρει. Μπαρδούσης. Ευτυχώς μάζεψε την πέτρα που έστειλε. Κρατάει την κατοχή για την ομάδα του Μπουκλής. Έχουν ανεβάσει τη γραμμή πίεσης οι Ζάγκες. Χατζιωάννου, το σουτ διάκριση είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάν από τους Μάμπας. Μπουκλής με σπάσιμο αστοχή. Τσοχανόπουλος. Έχει διάδρομο, έχει πουλ από τζάμπερ όμως και ευστοχή από τέτοιες του Χάιπος. Double score διαφορά 5-10. Στο τσάφα δεν είναι καλή πάσα του Χατζιωάννου. Κρατάει όμως την κατοχή. Ξανακλέβει. Μπουκλής για τρεις. Ο ίδιος το επιθετικό. Τίποτα λένε οι διευθυντές. Τσαφάς. Ασυδιάρκειας. Σοφιανόπουλος. Αναστασόπουλος για τον Σοφιανόπουλο που μου αλλάζει παιχνίδι πάρα πολύ ωραία. Φλάκα στα στόχη στο σουδιάδιο. Αμυντικό rebound από τον Μπουκλή. Παρνήσε τον Τζαφά. Μπαρδούσης ξανά για τον Τζαφά. Έχει θεωρηθεί με βήματα Τζαφά στο ξεκίνημα. Οι Ζάγκερς Αζαλής θα χάσει την μπάλα και τον συνδυασμό. Κατοχή όμως παραμένει για τους Ζάγκερς. Γιαννόπουλος πάσε έξω και τον Αναστασόπουλο. Το σουτ για αρχιδί στο σίδερο. Ελευθερία του. Η μπάλα θα φτάσει στον Χατζιωάννου που θα πάρει το φάουλ από τον Αναστασόπουλο στο χώρο του κέντρου. Θα αφήνει να εξελιχθεί ο εχνιδιασμός, Μπουκλής. Θα τσιμπήσει. Θα τσιμπήσει το φάουλ στον Ελευθεριάδη, αλλά το φάουλ είναι χαμηλά. Συγκλώσει μαγικά φάουλ, όμως οι Ζάγκες από τους συνεργοδοτήσεις από έχουν σκηνάκι στις βολές. Υπάρχει μια αναβολή. Από τον Κατόρ Μάμπας. Ασφαλή δεύτερη, Ελευθεριάδης και την μπάλα. Για τον Καζαγλή. Αναστασόπουλο, δεν θα μπορέσει να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή. Δεν πατήσει εκτός. Θα σας έχει προηγηθεί.
και κλέψιμα επί της ουσίας από τον Μπουκλή. Ανεβάσει τη γραμμή πίεση στις Τζάγκερς, σε όλο το γήπεδο του Τρουμπής. Βέβαια και αυτό στον αγωνιστικό χώρο για τους Μάμπας. Βαρδούσης μεταφέρει για τον Χατζη Ιωάννου, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound και καλάθι. Πολύ καλή ατομική προσπάθεια, φυσικά αλλά ξεκινάνε από την πάση του Βαρδούση. Το έχει το κοκαλάκι της ευκαιρίας αυτό το παιδί. Σοφιανόπουλος θα στοχεί στο επίθετο στο pull up chamber. Αμυντικό rebound από τον Βαρδούση, είναι παντού και πουθενά. Ιωάννου θα πάρει το φάουλ από τον Καζαγλή στην προσπάθειά του. Θα τσιμπήσει την μπάλα, δεν συμφωνεί ο Καζαγλής. Πολλές φορές σφυρίζεται και η κίνηση. Στις βολές ο Χατζη Ιωάννου, καθώς υπάρχουν τα πέντε ομαδικά. Καθώς έχουν λίγο οι Ζάγκες στα υπόλοιπα 2-22, δεδομένου. Ιωάννου θα κάνει το 5-15 αλλαγές για τους Ζάγκες που φλάκασε ο Θεόδωρος στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει διάδρομο μέχρι μέσα. Θα κοπεί κανονικά. Πολύ καλή άμυνα των Μάμπας. Πολύ καλή προστιγμήν όμως η άμυνα του Μπαρδούση σύμφωνα με τον διαιτητή. Τσοκελού λέει ο Μπαρδούσης, ήταν και δεν ήταν, 50-50. Αναλόγως με την μέρα του διαιτητή. Άλλες φορές το φίδις, άλλες φορές όχι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σιμούλης κάνει τον drive, σωστός ο ρεφ. Έχει χρεωθεί με επίπεδο, έχει κλείσει 3 στο σταθερό. Αλλάζει γωνία για τον Κουτρούπι, που κλείσει ποστάρι. Έχει κλειστεί από 2, θα του κλέψουν την μπάλα. Την κάνει την δουλειά ο Λευτέριάδης ο Παναγιώτης. Παίρνει την μπάλα στην κατοχή της ομάδας, ο Σοφιανόπουλος. Δεν έχει διάδρομο, δεν υπάρχει χνηδιασμός. Καταγλής. Πάσα στη γωνία, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σας προείπα, πολλές φορές σφυρίζεται η κίνηση. Ο Τζιωάννου μπορεί να μην έχει κάνει επί της ουσίας κάποιο φάουλ το οποίο παρεμπόδισε τον Καζαγλή ή να έκανε κάποια παρέμβαση, αλλά είναι η κίνηση τέτοια. Μέσα από το Σιμούλη, στα όρια του φάουλ, να τα σαρωτήσω. Θα πάρει το σούτ, κάνοντας το βήμα πίσω, στο Χίχα Τζιωάννου μαζεύει το rebound και θα τελειώσει την πάση. Από κοντά, με τη βοήθεια του Παμπλό. Καζαγλής, θα εξορφήσει. Ένα δεύτερο λεπτό ακόμα στο χρονόμετρο. Μεταφορά σφυρίζει στον Καζαγλή πάνω ο διαιτητής. 14,2 για τους φιλοξενούμενους. Καθώς και ο Ζαγκλήλος της Φιλοξενούμενης να κατανεβάζει. Προτιμήσει Μπαρδούσης για 3 από τα 9. Είναι άστοχος. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει πρώτη περίοδο στο 9-19 για τους Μάμπας. Έχουν ξεκινήσει πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Πάμε σε μια μικρή πάση και επιστρέφουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
επιστροφή στο παιχνίδι, ένα σε δεύτερη περίοδο. Σαβλάκα στο πουλά. 2-1-11-19. Μερτάς με τον Μπαρδούση, το περιμένει και πώς το σουτλαστρής. Τσαφάς ανανεώνει μετά το επιθετικό. Βγάζει την μπαλά έξω. Αυτό ο Μπαλάσκα στην προσπάθειά του. Για στο ματ, πολύ ωραία η τροφοδότηση του Μπαλάσκα αμέσως μέσα στον Μπαρδούση. Και αυτός με ρυθμό θα γυρίσει πριν η άμυνα προλάβει να πάρει σωστή θέση, μπασκετική φάση. Πλάκα. Μέσω στο σούτια 2, δεν είναι καλή εκτέλεση από τον Κασδαγλή. Μαζεύει ο Ψαφάς, αφήνει την μπάλα και το κατέβασμα στο μετά. Μεταφορά της μπάλας. Κύριε Φοδωρή, η παραφορά είναι έξω από τη sideline για τον Tiger, ευκαιρία να πλησιάσουν. Σοφιανόπουλο. Περνάει μέχρι μέσα, θα εμπροσθένει την μπάλα. Πλάκα, το split. Αλλά Dirk Nowitzki, το φενταγουέ είναι άστοχο, Ψιμούλης. Ψαφάς κατεβάζει το rebound, φεύγει ευκαιρία για τους Ζάγκερς. Ψαφάς μέσα για τον Ψαφά, θα γυρίσει, δεν θα βρει καλά το ταμπλό. Στο κόους, τα κοπή αλλά με φάουλ. Αλλαγές για τους Ζάγκερς. Ψιμούλης βγαίνει ελευθερία της, μπαίνει. Σαβλής πλητάρει, πολύ ωραία και η έξτρα πάσα. Σοφιανόπουλος. Δεν τους έχουν παρακάνει, οι Ζάγκερς είχαν ευκαιρίες να πάρουν την επίθεσή τους. Δεν θα βρουν στόχο, rebound, άλλο ένα από τον Ψαφά. Και αφήνει στο κομμερτάκι αυτό στον Μπαλάσκα. Αλλάσκα για τρεις από τον Άστοχος. Καταργήσω φλάκα, η πάσα του στο κενό ανάμεσα από δύο παίκτες. Δεν θα βρει στόχο, παραμένει το 21 και σε αυτή τη φάση έχουν κολλήσει και οι δύο ομάδες. Δεν φάνηκε από εδώ τουλάχιστον να υπάρχει κάποιο φάουλ πάνω του. Τακάς. Τον Ελευθεριάδη θα πάρει αμέσως το φάουλ. Φλάκα, το σουτιά 2 είναι άστοχο. Μετάς για τον Μπαλάσκα το δεξιά. Ψαφάς με τα μπλά του τώρα είναι άστοχος. Έχετε τη φλέξη πόντους ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ζαφυρόπουλος και αφήσα την κορυφή, είναι εύστοχος, σαν να χτυπάει. Έχει δύο στα τρία στη γραμμή του τριπόντου. Επιθετική ανάσα. Βαρδούσης, βάλε για τον Μπαλάσκα, δεν θα περάσει, πολύ καλή. Γράμμε την κίνδυνη για τον Τάγερ σε αυτή την φάση. Αναστασόπουλος. Κοστάρι μέσα τον Ελευθεριάδη.
Επιστρέφει την μπάλα στη γωνία, Αναστασόπουλος, μπάλα στη γωνία του Μπαρδούση, παραλίγο. Θα την χάσει, αλλά ο έμπειρος φόρουγος κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Σαφάς, πολύ ωραία προσπίση, θα γυρίσει μπαλά, του κάνει το χατήρι. Πλάκας μέχρι μέσα, αστοχή, ο ίδιος όχι, ψαφάς μαζεύει το ριμπάν και θα πάρει και το φάουλο τον Φλάκα. Στην ξεπεράσει εκτός γηπέδου να πάρει μερικές ανάσες, αλλά και σκέ για τους Μάμπα. Θα πάρει το φάουλ από το Σοφιανόπουλο. Θα μειώσει σε 16-23, θα έχει την ευκαιρία του για το μισό τρίποντο. Έτσι ο άλλος αναγωνιστικό χωρίς το του Ξαφά, ανάσες για τον ψηλό της Μάμπας. Στην κατοχή του φεύγει και αυτή η επίθεση για τους Ζάγκας, αρκετά τα λάθη. Σε πρώτη φάση δεν θα έρθει το συγκεκριμένο. Ζαφυρόπουλος προχωρήσει. Ο Σοφιανόπουλος ακόμα και προχωρήσει που θα τελειώσει τη φάση στον εκπαιδευτικό. Τα αίμα από τους Μάμπας, πάμε σε μια μικρή πάυση και επιστρέφουμε. Με την μπάλα. Αναστασόπουλο, βέβαια θα πάρει το σουτ για τρεις, είναι άστοχος, λεφτήρια της κατεβάζει, καθήνει για τον Ζαφυρόπουλο. Φάουλ του Μπογλή, στο χώρο του κέντρου, με το τέταρτο μάτι των Μάμπας, από το επόμενο σε bonus game. Σπλιτάρι. Κάνουν σιγά σιγά την επαναφορά τους. Μαλάσκας Χατζιωάννου θα κερδίσει το φάουλ. Σαν άμεσα και στο δέντες του Χατζιωάννου θα παίξει στα πόδια. Πολύ καλή άμυνα και ελευθερή άδεια όμως πάνω του με τα χέρια κάθετα. Υποδειγματική και στο Κανόπουλο σερβίρι, Αναστασόπουλος τελειώνει τη φάση. Στον πόντο διαφορά 22-23. Συνεχίζουν τη γραμμή πίεσης. Πάει στις, είναι το τέταρτο ομαδικό και τον Ζάγκερ. Λόγω παπάσκο τον Μπουγλή. Πολύ ωραία για τον Χατζιωάννου. Προδότηση, θα κλειστεί από 2. Χρεώνεται με βήματα, δεν πρόλαβα να το δω. Το μάτι μου έφυγε στην πάσα, θεωρήσα ότι πρόλαβα τον Χατζιωάννου. Δεν βλέπω και καλή αντίδραση. Σωστό το σύνδεσμο τον διαιτητή.
Tigers. Είναι μπροστά στο Φιανόπουλος για τον Βαφυρόπουλο. Στο σίδερο η μπάλα, δεν θα τα καταφέρει σε αυτή τη φάση. Μάχη ο Άνου φεύγει μπροστά ένας με τρεις, τώρα με τρεις και οι υπόλοιποι. Βέλγας για τον Μπαλάσκα, προχωράζει πολύ ωραία το χώρο του κέντρα στο εκεί, αλλά μαζεύει ρίστες για την κορυμπάουν. Εμφανιστεί ο Κουτρουμπής, άστοχος και σε αυτό το σου τριών πόντων. Βέλγας από τη γωνία, όχι, Κουτρουμπής. Ανανεώνει ξανά το Fadeaway. Δεν θα σκοράρουν, η φάση όμως σταματάει. Με τον Μπαλάσκα να ρίχνει μια σαλιάρα από πίσω, αφήνα του σαν Ελευθεριάδη. Να και 35 για το ημίχρονο. Μέσα δεν θα του κάνει μπάλα στο χατήρι. Θα πάρει όμως το φάουλ, είναι το πέμπτο πλέον ομαδικό. Για τους Μάμπα. Μέσα η μπάδα του Μαξιμούλη. Με τον διπλέντο στην πρώτη φάση. Υπάρχει αλλαγή, βλέπω στη σκαριά. Ο Πλάκας ο Θεόδωρος στη θέση του Ελευθεριάδη. Μαξιμούλης παίξει στη δύναμη, βγάζει έξω από τον Σοφιανόπουλο. Μόνο στη διατηρής, αστοχή. Μπάλα για τους Μάμπα. Ότι διαβάζω τώρα, τώρα μου έρχεται, έχει δώσει κάτι σαν διαδιοθνητική κίνηση, δεν ήθελε την φάουλ στον Αναστασόπουλο, μάλλον έφυγε με τις γροθιές για να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο με αυτό που έδειξε ο διαιτητής, όπως και να έχει συνέχεια στο παιχνίδι. Φάουλ του Μπαλάσκα πάνω στον Ατσιμούλη, δεν τον αφήνει να συνεχίσει στις βολές. Ο Σέντερ των Ζάγκερς. Μεταφέρει για τον Μπαλάσκα. Βέλκα αυτό σύντια πίσω από μακριά με ταμπλό. Το ψάχνει ώρα, να που το βρήκε. Κάνει το 25-28 της προσωπικότητας. Και ένα μπουστάρισμα στην ομάδα του λίγο πριν την ανάπαυλα. Όχι, Αναστασόπουλος με 3-1 θα απαντήσει. 3,9 στο χρονόμετρο, το σκορ στο 28-28. Μπάλα μπροστά, Κουτρουμπής. Είναι δίκη εκτός γηπέδου, κάπως βλέπω το διαιτητή να παίρνει ξανά θέση προς τα πίσω για την επίθεση των Ζάγκερς. Παραφορά είναι μπροστά από το κέντρο. 1,4 στο χρονόμετρο, υπάρχει χρόνο για να εξηγήσουν. Με το deflection όμως αυτό η μπάλα θα περάσει εκτός και θα πάμε στην ανάποπλα του μηχρόνου με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. Υπενθυμίζω το 28-28 και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο παρκέ, ένα τσιπιστή της περίοδου. Μα πάμε με το 20 με το τεχνί.
Μπάγκερ σε πρώτη φάση. Συγκρινή, θα πάρει την μπάλα σε πρώτη φάση και θα ευστοχίσει. Πολύ ωραία φάση. Μια υπομονή από τους Μάμπας, θα βρουν τον δρόμο προς το καλάθι. Για τον Σοφιανόπουλο, κάνει το σπίτ. Αναστασόπουλος για αυτερής, οφλισμένος. Ούτε τώρα ο Ψιμούλης με το τύπιν. Άλλο Μπαρδούσης για τον Σιμπλίνη. Θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Δεν θα πάει τη γραμμή των βολών να κάνει τη δουλειά του. Επίσης το φάουλ από το Σοφιανόπουλο. Η παραφορά είναι από το sideline. Μπάλα και πλάκα θα πάρει το φάουλ από τον Σιγερμή, ο οποίος το δίνει από μόνο στους διαιτητές. Παράταση που μόλις χρεώθηκε. Πάει στα πόδια. Πολύ ωραίο καλάθι. Όχι από μικρή προσπάθεια με λίγη δόση τύχης. Θα βάλει την ομάδα του μπροστά με 32-31. Την άβρα που βγάζουν και οι δύο ομάδες στο παρκέ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπορείς να πεις ότι πλέον έχουμε παιχνίδι και επίσημα. Έχουν ήδη νοκάουτ, έχουν πιάσει ρυθμό και οι δύο. Μητροσόπουλος, ο Πάκος, ο Πάκος είναι μόνος και θα ευστοχίσει για το 35-31 στη μεγαλύτερη διαφορά των Ζάκερς μέχρι στιγμής. Ιωάννη περνάει και από το στήλ του Μπαρδούση, Μπουκλής. Όχι, σύντερο, πολύ καλή φάση. Με δημιουργία από τους Μάμπας, ο Φιανόπουλος για τον Καζάκη. Θα ευστοχίσει και αυτό μέσα, έχουν το momentum. Οι Ζάγκες αναγκάζουν τους Μάμπας σε ένα time out. Πάμε σε μια μικρή παύση και επιστρέφουμε. Μπουχλής, όχι. Αναστασόπουλο, την ομάδα του. Θα πήγε στο Σοφιανόπουλο, αυτός παίρνει την baseline. Καζαμπλής, είτε στο σούτ, προτείνει την έξτρα πάσα του Μπουλής. Το πουλ από αυτό κοντά, θα βρει στόχο. Πίσω από το post-up, Σοφιανόπουλος.
διάδρομο. Αζαγλή, πάσα σε γκρεμίση την εκεί διαβάση. Αλλά να σταθώ διατήρη προ τη στιγμή τουλάχιστον. Είτε το τελευταίο μάλλον το χρεώνει στη συνέχεια. Και την ενεργία της Μάμπας, Μπουχλής μπροστά για το Βίτς, ο Ψιμούλης κατεβάζει το rebound. Κανόπουλος για τον Μπουχλή, το Πούλα, το κοντό, Μπαλάσκας. Μετά. Μετά είναι και η Ριβέρ, θα φτάσει μέχρι μέσα, δεν υπάρχει τίποτα να διαδοτήσει, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πριν το γύρισμα. Θα πάω πάνω στο Σόπουλος, ο Κανόπουλος έξω. Φλάκα, την Μπομπίτα, αστοχή, ο Ψιμούλης στο επιθετικό και καλάθι. Εντάξει, Λαράκη ασφαλείας. Για τους Τζάκερ, Λαράκη 13 πόντων. Μπαλάσκα θα πάρει το φάουλ. Νούμερο 4 από τους Τζάκερ. Με βήματα στην επίθεση ένας εναντίον όλων.
Πάρει και το διάδρομο, δεν θα εστοχίσει και αυτός ο μετρής. Λύσουτε τώρα. Βαλάσκα. Αφήνει και τον Ψαφά. Θα πάρει το συγκεκριμένο ερχόμενος. Ο 45 αστοχή. Κατεβάζει. Για τον Ελευθεριάδη που θα χτυπήσει στο Πινούζα. Και θα πάρει το φάουλ. Θα πάει στις βολές. Είναι το τέταρτο. Μάμπας. Η στατιστική υπηρεσία του City. Ξανά στις βολές, μετά από το επιθυμένο φάουλ. Δύο φορά έλειξε στους 14, 43. Πουλό, Σιμούλη στο χώρο του φάουλ. Λάκας περνάει, αστοχή, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Κλεισμένος από πολλούς, Γεροντίδης κατεβάζει το διακόπτη. Λέγας. Πολύ ωραία κατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάρο θα κλέψει ο Καζαγλής. Στην Αθηρινή. Πάθο που επέλεξε να κάνει. Έφτιανε χρειάζοντας για τους Ζάγκερς. Ο Καζαγλής ανεβαίνει και πάει σε σετεπίθεση. Καμιλόπουλος. Μεταφέρει για τον Φλάκα. Περιάζει κρατάει. Βγαίνει η άμυνα για τους Μάμπας. Ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο. Με 1,5 λεπτό πριν ολοκλήρωση της περίοδου. Βέλγα, τον έχουν αφήσει μόνο του. Παστοχή στους διατρείς και η μπάλα είναι εκτός από χέρι του Φλάκα. Καλαφορά είναι για το Μάμπα. Μόνος του ξανά για τρεις, όχι. Αυτή τη φορά Φλάκα κατεβάζει το rebound. Και αφήνει για τον Καζαγλή. Ρώμα πάσα, ο Σιμούλης κρατάει. Θα γυρίσει αστοχή, Βαλάσκας. Το σκορ σε 47-37, 55 το σκορ στο χρονόμετρο για την τρίτη περίοδο. Μυρόπουλος περνάει, Μπομπίτσα, άστοχος, Λευτεριάδης. Σοφιανόπουλος
στο λιγάκι. Για τρεις, όχι. Ζιωάννου κατεβάζει το rebound. Πάσα. Κακή για το γεροντίδι. Κακό το τάιμι. Και η θέση στην οποία προσπάθησαν να τον βρουν. Χάθηκε ευκαιρία να μείνω λίγο πριν την ανάπαυλα. Θα πάρει αντίθετο σκριν, παίρνει και τις επαφές αυτές μέχρι το καλάθι. Αρκεί να γίνει επαναφορά, δεν νομίζω ότι θα βγάλουν κάτι αξιόλογο. Δεν υπάρχει συνέχεια και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει η τρίτη περίοδο στους 49-37 αυτή τη φορά μπροστά η Ζάκη. Στο παιχνίδι, εδώ που θα κρυθεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ζαφυρόπουλος θέλει τον αδειό με τον Αψιμόλη και ευκολία από τη γραμμή του τρυπόντου. Ζιωάννου. Στο Τζαφά. Ζαφυρόπουλος θα πάρει το πουλ από τη γωνία. Ζιωάννου μαζεύει το επιθετικό και ευκολία από την άλλη πλευρά. Κανόπουλος στο πουλά, χρησιμοποιώντας το κομμάτι του συμπέχου και τον άστοχο. Θα πάρει το σουτ μέσα από το ύψος του φάουλ.
ότι η άμυνα των Μάμα τον σώσανε. Καθώς είχε 2 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει. Τώρα έχει όλο το χρόνο να βάλει τις βολές του σε απόσταση αναγνωρίζει η Μάμα. Αυτό είναι 42-47. Παραμένει ως έχει η κατάσταση σαν την πρώτη βολή. Εμπειρικά κάτω στο λεωπός. Θα ζαλίσει την κοινή για το χέρι. Από το χαβαλέ τους, ωραία εικόνα. Πάλι στο Γιαννόπουλο στο χώρο του κέντρου. Στο Γιαννόπουλο του ανανεώνει. Για τον Ζαφυρόπουλο. Άστοχος. Με κορμιά κάτω τελικά οι Ζάκερς γίνουν νικητές. Με τον φοβάρι να κλέβει την μπουκιά. Γιαννόπουλος μέχρι μέσα, ένα σαφιόν όλων σκοράρει. Στο παιχνίδι Ιωάννου μπάλα στα χέρια. Θα έχουμε βρει στήριγμα του Ρίστον Κουμέτα. Θα πάρει αμέσως στους για 3 στο σίδερο η μπάλα. Κατεβάζει ο Φλάκας. Στην ομάδα του μπροστά δεν υπάρχει συνδυασμός. Αυτή είναι για τον Σοφιανόπουλο. Ούτε αυτός έχει διάδρομο για τον Ζωγραφιστό. Ο Ζάκης για τον Ζαφυρόπουλο βρίσκει διάδρομο και θα ευστοχίσει λίγο πριν τον Τζαφά. Προλάβει να βγει ουσιαστικά πάνω του, θα κάνει το 56-47. Μετά, πολύ ωραία για τον Μουκλή, θα πάρει το Σιπιάτρης, είναι άστοχος. Ο Κιανόπλος Σαββάς μπαίνει στην εξίσωση, κλέβει. Αλλά για κακή τύχη είχε πάει πίσω στην baseline, δεν υπήρξε συνέχεια, γιατί το είδε. Υπάρχει φαουλ χαμηλά πάνω στο Κωνσταντινόπουλο με το σώμα από τον Χατζιωάννη. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα από τη γραμμή του τρυπόντου. Ένα καζάκι στρατάει την παλαιότητα. Είναι πολύ καλό. Ένα καζάκι το ρωτικό φαλ στη συνέχεια. Η
Ιταλία. Με το Χατζη Ιωάννου πάνω στο πουλα του Σοφιανόπουλου. Πλάι στο κύριο Στεφάνη και να είναι φάουλ από εδώ. Μπερτάς. Κουρκός. Χατζη Ιωάννου που χτυπάει σε δεύτερο χρόνο και αυτό. Εκεί εξεπαθίζει με το καλάθι. Είναι πολύτιμες ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάνονται σε αυτό το χρονικό όριο. Διορθώνουν οι Μάμπας πίσω, χάζουν την άμυνα, μπουκλίζει. Το πιο χρήσιμο σημείο πάλι θα βρει στόχο. Από τη γραμμή του τριπόντου θα κατεβάσει τη διαφορά στους 6-56-50 και αναγκάζει τους Ράγκερς σε time out. Αυτές είναι μικρή πάρση, δεν πιστεύω για τα υπόλοιπα 3 και 16. Θα επιστρέψαμε από το time out. Θα πάρει το Σιτιάχρη στο σίδερο. Στο προστάθμιο του Κουντρουμπή. Την μπάλα έξω. Ελευθεριάδης Παναγιώτης για τρεις με ταμπλό μέσα. Στους 9 η διαφορά του ψυχολογίας για την ομάδα του. Θα αντιγράψουν και να απαντήσουν που κλείς. Θα πάρει το φαουλ. Θα πάει στη γραμμή. Έχει τρεις βολές για να κατεβάσει πάλι τη διαφορά. Ξανά στον Παναγιώτη, αυτή τη φορά δεν είναι έστοχος. Κασβάκλης κρυώνει και το φάουλ. Δεν έχω. Ο Ψαθάς το έχει κρυωθεί, είναι χαρακτηριστική κίνηση. Δεν έχω καταλάβει. Είχα την εντύπωση ότι ο Ψαθάς είναι αυτός που ήταν μπροστά στην μπάλα για την κίνηση. Σκουνάκι, γιατί είναι δύο κοντά, έχει δει τη φάση. Τι απόφαση έχει πάρει. 1,5 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο. Τους Μάμπας, Μπουκλής, θα πάρει τελικά το σούτ για τρεις μέσα και αυτό μάλλον άφησε σύντα 56. 1:15 στο χρονόμετρο. Να ανεβάσουν λίγο τη γραμμή πίεσης οι Μάμπας, να μην αφήνουν ειδικά τα playmaker του Ράγκες να βλέπουν και πολύ παιχνίδι. Το Φιανόπουλος παλεύει, πολύ καλή άμυνα από την τριπλέτα. Αμέσως πάνω στην μπάλα κόψανε τις πάσες προς τα έξω. Κουφλής θα χρεωθεί με βήματα εδώ. Εκτιμένη καθήκητα. Είναι 4,6 στο χρονόμετρο, πέρασε αυτή η ευκαιρία. Πρέπει να βγάλουν άμυνα οπωσδήποτε εδώ οι φιλοξενούμενοι. Παγκλής.
Σπάει το Σοφιανόπουλο. Και συγχαλίζει με την ομάδα του, παίρνει κεντρικό διάδρομο. Παίρνει όλη τη φάση πάνω του. Και φτωχή. Πάμε σε ένα time out από τις μάμπας. Μερικές ανάσεις και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα 36. Επιστρέψαμε το time out. Η μάμπας είναι φυσικά μπροστά. Πολύ δύσκολο, είχε το Χατζιωάννου αγροβολισμένο. Ελεύθερο τρίποντο, είχαν ισορροπία οι Μάμπας, είχαν υποστήριξη στο επιθετικό rebound. Φάουλ του Μπουκλή στη συνέχεια. Σε 5 ομαδικά, στις βολές ο Αναστασόπουλος. Η διαφορά είναι στους 6, 62-56. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Σοφιανόπουλος παίζει με το χρόνο και πολύ καλά κάνει έξυπνη κίνηση. Κρατάνε το εισιτήριο στα χέρια του Σουζάκη. Ακολουθεί και ο Καρταγλής. 10 δευτερόλεπτα θα κάνει φάουλ ο Τσαβάς και θα προστείλουν στις βολές. 9,9 για τους Μάμπας. Το σκόρ είναι στο 62-58. Τσαβάς εκτός αγωνιστικού χώρου. Πέντε φάουλ. Ολοκληρώνει το παιχνίδι του με 11 πόντους, 11 rebound. Πολύ δουλειά για την ομάδα, το καλύτερος στην οικονόμηση σήμερα για τους Μάμπας. Εύστοχη βολή από τον Χαζαβλή. Εύστοχη και η δεύτερη. Πάμε σε ένα time out για το κρατήριο για τα τελευταία 9,9. Ελγάσα μέσα στο σουτιατρί, στο σίδερο. 3 δευτερόλεπτα, 2 ώρα στα Σόπουλος έχει μαζέψει το rebound και στα 3,3 θα πάει στις βολές από το φάουλ του κουτουμπί. Άστοχη πρώτη βολή από τον Αναστασόπουλο, οι υπόλοιποι χαιρεκτούνται, αποχαιρεκτούνται στο υπόλοιπο γήπεδο. Άστοχη βολή, Βέλγας κατεβάζει, δεν θα προλαβαίνει, όταν δεν θα βρει στο στόχο. Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει η αναμέτρηση στο 64-58 υπέρ των Τζάγκερς. Κάναν την ανατροπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και είναι αυτοί που παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Σε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Φίλες και φίλοι του Μπάσκετ City, από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό βράδυ.